Γιατί δικαιολογήσε, κακώ δικαιολογήσε. Με ρωτάνε, μίλησε με αυτόν και κυρώθηκε. Δεν δικαιολογώ, λέω απλά να έχει τελειώσει η συνεργασία. Δεν το λέω για σένα, ναι. Το ακούω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να μπαίνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθαν και μου είπαν θέλουμε να είσαι στο survivor, δεν είχα πει τίποτα για το My Style. Δεν έκανε συμφωνία. Όχι, δεν είχα κάνει καμία συμφωνία. Καμία. Και στεναχωρώ πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είχα κάνει καμία συμφωνία. Μάλλον. Γιατί του στεναχωρείς? Γιατί πιστεύουν ότι είχα κάνει. Λοιπόν, ότι είπες ότι εγώ για να πω στο survivor θα μου δώσετε μια κόρη μετά. Δεν το είχα κάνει. Mm-hmm. Μια μέρα λοιπόν με παίρνουν τηλέφωνο πάλι και μου λένε θέλουμε να κάνει το My Style Rocks. Λέω εγώ, μου λένε εσύ. Εγώ το έβλεπα αυτό το πρόγραμμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και του λέω, okay, θα θέλω κι εγώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα χτυπήσει μεθαύριο το τηλέφωνο μου και θα μου πούνε θέλουμε να το ξανακάνει. Στην παρούσα φάση δεν έχω κάποια συζήτηση στο να το κάνω. Απλά δεν μου αρέσει να μπαίνω στη διαδικασία και να λέω αυτό το συζήτησα, αυτό δεν το συζήτησα, με εκείνους μίλησα, με αυτούς δεν θα υλοποιηθεί αυτό. Ξέρεις, εγώ είμαι σε μια φάση δημιουργική. Όταν δεν κάνω τηλεόραση, μου λείπει τηλεόραση γιατί την αγαπώ, αισθάνομαι καλά. Δηλαδή χαίρομαι που ήρθα σήμερα εδώ πέρα. Μου αρέσει, με κάνει. Χαρούμενη. Ναι. Πώς αντέδρασες στις φήμες που δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα ή όχι, εγώ μένω στις φήμες με τις σχέσεις σου με τον Ατζούν. Κοίτα. Πίστευα ότι μπορώ να κάνω χιούμορ. Τελικά κατάλαβα ότι δεν ξέρω και αυτό παρεξηγείται. Δεν ήταν ποτέ. Το αντιμετώπισα σαν αστείο. Υπάρχει περίπτωση να το προκαλούσες λίγο κι εσύ? Όχι. Προς Θεού. Όταν το είδα, καταρχάς αυτό ξεκίνησε από πλάκα από το Μουτσινά, τον Νίκο. Όταν λοιπόν το είδα, δεν ασχολήθηκα. Μετά που είχα πάει σε μία πρεμιέρα του Νίκου του Μουτσινά στο θέατρο και με ρώτησαν. Το άφησα να αιωρείται για να κάνω πλάκα, όχι γιατί θεώρησα ότι είναι τόσο. Δηλαδή, λέω, αποκλείται κάποιος άνθρωπος. Να το πιστέψει. Βέβαια, με νοημοσύνη να μπορεί να το πιστέψει. Οπότε έκανα πλάκα. Και δεν νομίζω ότι έχει καμία δόση αλήθειας, επειδή το βλέπω από πάρα πολλά sites και προγράμματα να λένε ότι ενόχλησε αυτό τον. Τον κύριο Λιτζαλή, τέλος πάντων, τον Ατζούν, ότι αυτό δεν νομίζω καν ότι θα μπαίνει ποτέ σε διαδικασία να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Γιατί δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Το καταλαβαίνω και τώρα. Τώρα, αν χρειάζεται να είμαστε σοβαροί, έχουμε τις ειδήσεις. Άμα χρειάζεται να πω, όχι, δεν τα έχω.